Εάν πραγματικά επιθυμούμε να εκπληρώσουμε πλήρως αυτά που συμφωνήθηκαν το καλοκαίρι, χρειαζόμαστε περισσότερη δουλειά. Επιπροσθέτως, πρέπει να πω ότι αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι. Άρα, οι θεσμοί θα επιστρέψουν στην Αθήνα. Δεύτερο συμπέρασμα από τη σημερινή συνάντηση, χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Περισσότερη προσπάθεια απαιτείται. Νομίζω ότι έτσι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν κάποια δημοσιονομικά κενά τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων. Άρα, εμείς επαφιέμεθα στους θεσμούς αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να κάνουν πράξη αυτή την έξτρα προσπάθεια. Η επιστροφή των θεσμών, που δεν ξέρουμε πότε θα τοποθετηθεί ακριβώς, θα σημαντοδοτήσει τις δύσκολες αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν σε σχέση με το ζήτημα του χρέους και σε σχέση με την ελάφρυνση του χρέους. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια υπόσχεση που έχει δοθεί εάν η ελληνική κυβέρνηση εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πρόγραμμα και εάν φυσικά υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα. Τότε εμείς θα κάνουμε το βέλτιστο δυνατό έτσι ώστε να καταστήσουμε διαχειρίσιμο το χρέος και νομίζω ότι σήμερα στο πλαίσιο του Eurogroup συνειδητοποιήσαμε και κατέστησα σαφές ότι αυτή η συζήτηση θα επιτάπητο στο εγγύς μέλλον. Συνεπώς, θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε σε αυτόν τον άξονα τους επόμενους μήνες. Αυτά σε σχέση με την Ελλάδα. Η εργασία μας θα συνεχιστεί. Επίσης, έχουμε κοινά συμφέροντα για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία το ταχύτερο δυνατό. Δεύτερο σημείο, είχαμε μια ευρεία συζήτηση σχετικά με την επιτυχία και την τελειοποίηση του Κυπριακού προγράμματος. Ο Κύπριος συναδελφός μας έκανε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση, δείχνοντάς μας τα καλά αποτελέσματα που έχουν προέλθει εν μέσω δύσκολων μέτρων και μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα στην Κύπρο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο τέλος του τρέχοντος μηνός. Το ίδιο ισχύει και για το κομμάτι στο οποίο εμπλέκεται το Διεθνές Ρευματικό Ταμείο. Υπάρχει διαφορετική καταληκτική ημερομηνία, αλλά στο τέλος Μαρτίου θα ολοκληρωθεί και το κομμάτι του Διεθνούς Ρευματικού Ταμείου. Υπάρχει μία πράξη η οποία θα μείνει σε εκκρεμότητα, αλλά συνολικά η κυπριακή πλευρά έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Η Κύπρος μπορεί τώρα να βγει στις αγορές, να αναζητήσει χρηματοδότηση και οι μεταρρυθμίσεις που έκανε έχουν ξαναθέσει την Κύπρο σε τροχιά ανάπτυξης. Και νομίζω ότι οι Κύπροι είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν αυτό το επίτευγμα και να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενες προκλήσεις. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην κυπριακή πλευρά για αυτό το επίτευγμα. Τρίτο σημείο στη δική μας σημερινή διάταξη ήταν τα δημοσιονομικά έργα και οι δεσμεύσεις στο επίπεδο του Eurogroup της περίοδου Νοεμβρίου-Φεβρουαρίου. Το Φεβρουάριο συζητήσαμε για την Πορτογαλία, όπως θα θυμάστε. Ίσως αυτό να το αφήσω στον Πιέρ να το σχολιάσει ευθύς αμέσως και είχαμε κάποια συμπεράσματα σε αυτό το κομμάτι επίσης. Τέλος, συζητήσαμε κάποια ζητήματα σχετικά με τις εργασίες του Eurogroup. Εάν θυμάστε, τους τελευταίους μήνες συζητούσαμε για τη διαφάνεια και το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης ήταν πως θα έπρεπε εκ των προτέρων να δημοσιεύουμε τις ημερήσιες διατάξεις και αυτό συνέβη. Συνεπώς, υπάρχει επίσης δημοσίευση των συμπερασμάτων, των συνοπτικών συμπερασμάτων και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Θα ήθελα να συγχαρώ αυτή τη δουλειά, αλλά επίσης πρέπει να πω ότι συμφωνήσαμε πως τα τελικά έγγραφα θα πρέπει να δημοσιεύονται μετά από τις συναντήσεις του Eurogroup και νομίζω ότι τις περισσότερες φορές το Eurogroup δεν είναι ο κύριος των εγγράφων, ο ιδιοκτήτης των εγγράφων. Κάποιες φορές ο κύριος είναι ο ESM ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά επί της αρχής εμείς θέλουμε το ταχύτερο δυνατό αυτά τα έγγραφα να δημοσιοποιούνται μετά την συνάντησή μας. Εκτός και αν υπάρχουν κάποιες βάσιμες αντιρρήσεις. Αυτό είναι ένα καλό θετικό βήμα προς τη διαφάνεια. Επιπροσθέτως, συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο
Κινούμαστε στις θεματικές συζητήσεις. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε τακτικές θεματικές συζητήσεις στο πλαίσιο των Eurogroup. Κατά κύριο λόγο μιλούμε για δομικές μεταρρυθμίσεις. Κατά κύριο λόγο βλέπουμε το πού βρίσκονται οι χώρες, τι έχει γίνει στις χώρες ή τι πρέπει να γίνει στα διαφορετικά κράτη. Και έτσι, στη συνέχεια, ανατρέχουμε στα διαφορετικά προγράμματα, βλέπουμε την πρόοδο που έχει επιτελεστεί. Επίσης, αρκετοί υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτή τη μέθοδο. Μιλήσαμε και για τα διαφορετικά οικονομικά σημεία. Επιπλέον, ζητήσαμε από την Επιτροπή να διατηρήσει την υψηλό επίπεδο δουλειά, την οποία κάνει, και επίσης να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο αναλύσεων και δεδομένων. Εάν μιλήσουμε για μια τέτοια διαδικασία, πρέπει εγώ να σας πω ότι θα συνεχίσουμε την συγκεκριμένη μεθοδολογία και επιτρέψτε μου να τονίσω ότι εμείς θα συζητήσουμε όλες τις συστάσεις της Ευρωζώνης που μας κάνει η Επιτροπή. Αυτά λοιπόν επί της εργασίας που κάναμε στο Eurogroup και επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον Πιέρ. Σε σχέση με την Ελλάδα, είμαι ιδιαίτερος ευτυχής για τη συμφωνία η οποία επετεύχθη απόψε, που θα επιτρέψει στους επικεφαλείς των θεσμών να επιτρέψουν στην Αθήνα από αύριο κιόλας, έτσι ώστε να επανεκκινήσουν τις συζητήσεις σχετικά με την αξιολόγηση του προγράμματος. Πρέπει να τονίσω ότι έχουν γίνει εντατικές προσπάθειες μεταξύ των θεσμών και των ελληνικών αρχών τις τελευταίες εβδομάδες, έτσι ώστε να προετοιμαστεί αυτή η επάνωδος. Οι προσπάθειες οι οποίες έλαβαν χώρα επέτρεψαν αυτή την απόψινή απόφαση που τη θεωρώ ενθαρρυντική. Προφανώς γνωρίζουμε ότι πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγις την εργασία που γίνεται σε διαφορετικά επίπεδα. Πρώτον, τη θεμελίωση των ιδιωτικοποιήσεων και του Ταμείου Επενδύσεων. Δεύτερον, τη μεταρρύθμιση στο φόρο εισοδήματος. Τρίτον, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που είναι βασική σημασία, όπως και η δημιουργία ξεχωριστών υπηρεσιών, αλλά και το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τώρα, όσον αφορά τα δημοσιονομικά, το Eurogroup, όπως είπε και ο Γερούν, επιβεβαίωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιτύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο αναμένεται για το 2018, αναφέρεται και στο μνημόνιο, 3,5% του ΑΕΠ, και εμείς θα εργαστούμε από κοινού έτσι ώστε να επιτύχουμε μια συμφωνία επί συγκεκριμένων μέτρων τα οποία θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη τούτου του στόχου. Είμαι θα πεπισμένη ότι μια καλή συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί σε όλα αυτά τα σημεία τα οποία προανέφερα. Πιστεύω αλλά και ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί παρά τις όποιες καθυστερήσεις και πάντοτε τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα. Νομίζω ότι είναι προς συμφέρον όλων, ειδικά εάν αναλογιστούμε την κατάσταση στο προσφυγικό μεταναστευτικό μέτωπο. Προφανώς υπάρχει ένα σχετισμός μεταξύ των δύο, αλλά υπάρχει και μια πίεση την οποία υφίσταται η ελληνική πλευρά. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λίγα μόλις μέτρα από εδώ, συζητά περί συγκεκριμένων μέτρων επί αυτής της κρίσης. Ο Γερούν προλίγου ανέφερε ότι θα υπάρχουν συζητήσεις για το χρέος, οι οποίες μπορούν να εκκινήσουν το επόμενο διάστημα. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε αυτές τις συζητήσεις με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Σε σχέση με την Κύπρο, ήταν το τελευταίο Eurogroup πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τέλος του τρέχοντος μηνός. Όπως είπε και ο Γερούν, θέλω να σταθώ στην σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στην Κύπρο και από την Κύπρο τα τελευταία τρία έτη. Θυμόμαστε όλη την δραματική κατάσταση στην Ίσο, αλλά και το πώς ξεκίνησε το εν λόγω πρόγραμμα. Σήμερα οι προσπάθειες της κυπριακής πλευράς αποδίδουν καρπούς και φυσικά υπάρχει και η στήριξη της Ευρώπης αλλά και των διεθνών θεσμών. Σε αυτό το πλαίσιο η συγκεκριμένη χώρα ξαναμπαίνει πάλι σε τροχιά.
Φυσικά υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που παραμένουν για την Κύπρο και αυτές οι προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την Κύπρο μαζί με την ευρωπαϊκή βοήθεια. Νομίζω, ωστόσο, ότι όλοι μας μπορούμε να σταθούμε στην πρόοδο του προγράμματος και μπορούμε να πούμε ότι η θέση της Κύπρου έχει ενδυναμωθεί από αυτό το πρόγραμμα. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για την πρόοδο που έχουμε κάνει στις συζητήσεις που είχαμε το τελευταίο τρίμηνο, αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχουν διαφορετικά βήματα από τα διαφορετικά κράτη-μέλη στους τελευταίους μήνες. Ο Γερούν υπογράμμισε το κύριο συμπέρασμα αυτής της πτυχής. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη δήλωση, μια αναλυτική δήλωση ενώπιόν σας. Και φυσικά μιλήσαμε για τον κίνδυνο συμμόρφωσης, αλλά και τον διαφορετικό βαθμό συμμόρφωσης στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Σλοβενία, αλλά και στη Λιθουανία. Είδαμε ότι υπάρχει αυξανόμενο έλλειμμα, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές, αλλά ταυτόχρονα είδαμε το επίπεδο της συμμόρφωσης που ζουν σε άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία και η Γερμανία. Η Γερμανία, η Εστονία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία, μάλλον συνάδουν με τους μετακριτήρια, αλλά και άλλες χώρες εμφανίζουν απόλυτη συμμόρφωση, όπως η Αυστρία, η Λιθουανία και άλλες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εποπτεύει την κατάσταση στενά στο πλαίσιο του επόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη θα υποβάλουν το πακέτο μεταρρυθμίσεων έως τα μέσα Απριλίου και αυτό θα ακολουθηθεί από συγκεκριμένες συστάσεις συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων κατευθυντηρίων γραμμών επί των δημοσιονομικών. Η Επιτροπή, όπου είναι απαραίτητο, θα προτείνει μέτρα υπό το πακέτο σταθερότητας και φυσικά θα συνδράμει τις διαφορετικές διαδικασίες περί των ελλειμμάτων. Και τέλος, μιλήσαμε για τη δυνητική ανάπτυξη. Υπάρχει φυσικά μια ομάδα που εργάζεται επ' αυτού και εμείς είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε ανοιχτά, διότι κατανοώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες δυσαρέσκειες σχετικά με το αποτέλεσμα αυτών των υπολογισμών και εκτιμήσεων. Κλάους, ναι, καλησπέρα και από μένα. Κάποια λόγια και από τον ESM, πρώτα απ' όλα για την Ελλάδα. Ο ESM, η ομάδα του ESM θα μεταβεί στην Αθήνα αύριο και θα συνεχίσει να εργάζεται με τους άλλους θεσμούς αλλά και με τις ελληνικές αρχές για την αξιολόγηση. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν θα είναι εύκολο. Είναι μια προϋπόθεση που είναι εξαιρετικά φιλόδοξη. Ο Πιέρ δήλωσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και επίσης νομίζω ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη αξιολόγηση, διότι τα περιθώρια ρευστότητας όλο να και στενεύουν. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει μια έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης, κάτι που θα σημάνει ότι οι πόροι θα είναι διαθέσιμοι για την αποπληρωμή υποχρεώσεων και νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα έτσι ώστε να υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι που θα είναι διαθέσιμοι για την Ελλάδα. Μία μικρή υπενθύμηση, από πλευράς ESM έχουμε ήδη εκταμιεύσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ από τον τελευταίο Σεπτέμβρη, άρα μιλάμε για το 1/4 του συνολικού αρχικού δεσμευμένου ποσού, συμπεριλαμβανομένων 16 δισεκατομμυρίων ευρώ για δημοσιονομικές ανάγκες και 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Μιλάμε για 65 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά στο πρόγραμμα και νομίζω ότι το πλήρες ποσό θα απαιτηθεί. Επί του θέματος της Κύπρου, μπορώ να συνυπογράψω τα σχόλια που ακούστηκαν. Η συγκεκριμένη χώρα έχει καλύψει μεγάλη απόσταση από τη στιγμή που είχαμε την εκκίνηση του προγράμματος πριν από 3 χρόνια. Είχαμε θετικές εξελίξεις. Τις ακούσατε, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω και εγώ. Νομίζω ότι έχουμε σηματοδοτήσει την πρόοδο της νήσου, αλλά πρέπει επίσης να υπογραμμίσω ότι η Κύπρος είναι η τέταρτη επιτυχημένη ιστορία μετά την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία. Και είναι ένα από τα 5 προγράμματα όπου υπάρχουν πόροι του ESM και του EFSF. Είναι μια θετική εξέλιξη παρά το γεγονός ότι εν γέννη μιλάμε για μια θετική έκβαση.
Εκταμιεύσαμε το 70% του συνολικού προϋπολογισμού που είχαμε θέσει εξ αρχής, δηλαδή 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ αντί για 9 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε αρχικά υπολογιστεί. Επιπλέον, συμφωνώ με τα όσα είπε ο Γερούν. Ο Γερούν είναι πρόεδρος του Eurogroup αλλά και πρόεδρος του Συμβουλίου του ESM. Εμείς λοιπόν αναθέσαμε στο Eurogroup να αναλάβει ένα κομμάτι των δικών μας υποχρεώσεων. Έχουμε κάποιες νομικές διαδικασίες εντός συγκεκριμένου θεσμού, αλλά επίσης θέλουμε να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια, όπως τόνισε και ο Γερούν πιο πριν στις δικές του παρατηρήσεις. Νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε να υπηρετήσουμε τη διαφάνεια και μιλούμε για μια σωστή διακυβέρνηση, αλλά τόσο σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου νομίζω ότι οι προσπάθειές μας θα διασφαλίσουν τη διαφάνεια αλλά και θα τονίσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σε διοικητικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ας αρχίσουμε από τα αριστερά τις ερωτήσεις και θα πάμε προς τα δεξιά. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, να κάνω ένα ερώτημα στον καθένα σας. Κύριε Ρέγκλινγκ, αναφέρατε